Γεια σας φίλοι μου, άλλο ένα podcast μόνο και μόνο για σας. Λοιπόν, το συγκεκριμένο podcast αφορά χρήστες οι οποίοι δεν γνωρίζουν πώς μπορούν να αξιοποιήσουν ή για ποιο λόγο πρέπει να χρησιμοποιήσουν το Facebook για επαγγελματικούς σκοπούς. Λοιπόν, αν τώρα εσείς ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που ξέρετε ποιες είναι οι δυνατότητές του, τότε καλύτερα να ψάξετε να βρείτε κάποιο άλλο podcast από τα δικά μου στο δικό μου κανάλι και να ακούσετε. Ή αν είστε λάτρες του YouTube, μπορείτε να με βρείτε και στο YouTube και να δείτε οποιοδήποτε βιντεάκι μπορεί να σας ενδιαφέρει το περιεχόμενό του. Φυσικά κάθε like, dislike, σχόλιο, οτιδήποτε έχετε να μου πείτε, ακόμα και μήνυμα αν θέλετε να μου στείλετε, μπορείτε να με βρείτε σε όλα τα social και περιμένω τα μηνύματά σας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με απλά λόγια για αρχάριους έως και πολύ αρχάριους. Μια σύντομη εισαγωγή για το Facebook. Λοιπόν, το Facebook αποτελεί το νούμερο ένα κοινωνικό δίκτυο ανδιαφυσβήτητα. Όλοι το γνωρίζουμε, είτε το χρησιμοποιούμε είτε δεν το χρησιμοποιούμε, ξέρουμε ότι αποτελεί το νούμερο ένα κοινωνικό δίκτυο. Γιατί αυτό? Γιατί μας παρέχει τη μεγαλύτερη ποικιλία διαφορετικών μεταξύ τους αναρτήσεων. Μπορώ να ανεβάσω μια φωτογραφία, μπορώ να ανεβάσω κείμενο, μπορώ να ανεβάσω δημοσκόπηση, βίντεο, οτιδήποτε θέλω μπορώ να τα ανεβάσω. Έχει τη μεγαλύτερη γκάμα αναρτήσεων. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι πλέον αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη διαφημιστική πλατφόρμα ακολουθώντας τα χνάρια της Google. Όσο πάει γίνεται ολοένα, όσο πάει πλησιάζει ολοένα και περισσότερο την ίδια την Google. Να σας πω απλά να δω λίγο τις σημειώσεις μου. 189 εκατομμύρια των χρηστών του Facebook μπαίνουν μόνο από τα κινητά. Άρα μας ενδιαφέρει αυτό, γιατί πρέπει να ξέρουμε οι αναλογίες που θα κάνουμε στα γραφικά μας να είναι και να προσαρμόζονται όσο το δυνατόν καλύτερα σε μία οθόνη κινητού. Άλλωστε μέσα από τα Analytics, συγγνώμη, και τα στατιστικά μπορώ να δω και τι συσκευές χρησιμοποιούν σε πολλές περιπτώσεις. Και επίσης άλλο ένα κομμάτι της έρευνας το οποίο αξίζει να σας αναφέρω είναι οι έρευνες δείχνουν ότι ο μέσος χρήστης μένει 55 λεπτά την ημέρα στο Facebook. Τι σημαίνει αυτό για μας? Έχουμε 55 ολόκληρα λεπτά τη μέρα να του δείξουμε ποιοι είμαστε, τι προσφέρουμε, ποιες είναι οι υπηρεσίες μας και ποια τα προϊόντα μας. Έτσι μπορούμε να τον πείσουμε. Και μην ξεχνάτε ότι αυτά τα 55 λεπτά συνήθως, αν όχι πάντα, οι χρήστες είναι προσιλωμένοι στην οθόνη του κινητού τους. Είναι 55 λεπτά ποιοτικός χρόνος για εμάς τους διαφημιστές. Λοιπόν, έχω το σκονάκι μου εδώ πέρα και σας τα λέω, δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Βλέπω κάποια πραγματάκια και αρχίζω και σας τα αναλύω. Σαφώς στο Facebook μπορούμε να έχουμε μια προσωπική σελίδα, αλλά μπορούμε να έχουμε και μια επαγγελματική σελίδα. Επιλέγουμε πάντα να έχουμε μια επαγγελματική σελίδα μόνο όταν αφορά μια επιχείρηση, όταν θέλουμε να έχουμε επαγγελματική παρουσία. Δεν θέλω να βλέπω επαγγελματική παρουσία με προφίλ. Δεν γίνεται, δεν είναι σωστό, δεν μπορεί να μας δουλέψει. Καταρχάς δεν μπορούμε να κάνουμε χορηγούμενα. Δεν μπορούμε να δούμε στατιστικά για να δούμε την απήχησή μας και τι είναι αυτό που ενδιαφέρει τελικά το κοινό μας. Άρα αμέσως κάνουμε μία σελίδα επαγγελματική, όπου πλέον εκεί μας ανοίγει, μας δίνει το Facebook νέα εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε, έτσι ώστε να αναλύσουμε το κοινό μας, να καταγράψουμε το κοινό μας, τα αποτελέσματά μας, να στοχεύσουμε, να δημιουργήσουμε διαφημίσεις και να πετύχουμε πολλά περισσότερα αποτελέσματα από ότι αν χρησιμοποιούμε ένα απλό προφίλ. Το να δημιουργήσω μια σελίδα στο Facebook δεν είναι καθόλου δύσκολο, δηλαδή αμέσως στο URL μπορούμε να γράψουμε facebook.com/page/create. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνουμε στην αντίστοιχη σελίδα και δημιουργούμε το προφίλ μας. Σαφώς βέβαια αν κάνετε δημιουργία σελίδας αναζήτηση στην Google θα σας βγάλει ένα-ένα τα βήματα για να μπείτε στη διαδικασία και να το κάνετε. Δημιουργώντας μια σελίδα, αυτό που πρέπει να καταλάβει το Facebook είναι αν είστε μια επιχείρηση ή μια επωνυμία ή αν είστε μια κοινότητα ή δημόσιο πρόσωπο. Με το που επιλέξετε σε ποια κατηγορία ανήκετε, βήμα-βήμα σας ρωτάει για την ονομασία, για το περιεχόμενό σας, για τα στοιχεία της διεύθυνσής σας και συμπληρώνω όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, έτσι ώστε να είμαι αξιόπιστος και στο Facebook αλλά και στους χρήστες που θα καταλήξουν να δουν τις πληροφορίες της σελίδας μου.
Τώρα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις βλέπουμε κάποιες σελίδες να είναι διπλότυπες και τριπλότυπες. Αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό, πρέπει να τα αποφεύγουμε. Μπορώ να το δεκτώ σε μια στρατηγική όπου το κοινό μας είναι διαφορετικό. Όχι όταν απευθυνόμαστε σε διαφορετικές γλώσσες, όχι όταν έχουμε μια καινούργια σειρά προϊόντων, η οποία όμως ταυτίζεται με το ίδιο κοινό το οποίο είχαμε μέχρι και χτες. Τι άλλο έχω δει. Γενικά αποφεύγουμε. Άλλωστε, όταν μιλάμε για διαφορετικές γλώσσες, μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε αναρτήσεις σε διαφορετικές γλώσσες στο Facebook, σε μία σελίδα. Και όταν μιλάμε για ίδιο κοινό, δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει δεύτερη σελίδα. Μία δεύτερη σελίδα μπορούμε να τη δημιουργήσουμε μόνο όταν αξίζει να στοχεύσουμε σε διαφορετικό κοινό από αυτό που έχουμε μέχρι σήμερα στη σελίδα μας. Και μην ξεχνάμε, η δημιουργία μιας δεύτερης, τρίτης, τέταρτης, πέμπτης σελίδας απαιτεί πολύ περισσότερη δουλειά, πολύ περισσότερο χρόνο και πολύ περισσότερο χρήμα, έτσι ώστε να έρθει και να αποδώσει. Δημιουργώντας μία σελίδα, πάντα χρησιμοποιούμε τα keywords. Ακόμα και εδώ, ναι, το Facebook έχει και αυτό τη δική του αναζήτηση. Δεν έχει τον όγκο αναζητήσεων που έχει η Google, δεν έχει τον όγκο αναζητήσεων που έχει YouTube ή το Yahoo, αλλά έχει ένα τρομερό αριθμό αναζητήσεων, όπου ναι, και εκεί θέλουμε να φαίνονται τα προϊόντα μας. Άρα μπαίνουμε σε μία διαδικασία και προσέχουμε πάρα πολύ τι λέξεις χρησιμοποιούμε στις περιγραφές μας, στον τίτλο μας, ακόμα και στα post που κάνουμε, στις αναρτήσεις μας. Σε μία σελίδα μπορούμε να μοιράσουμε διαφορετικούς ρόλους σε διαφορετικά άτομα με βάση το τι θέλουμε να κάνει κάθε χρήστης, κάθε ρόλος στην σελίδα μας. Μπορούμε να δώσουμε σε ένα χρήστη τον ρόλο του διαχειριστή, όπου πλέον έχει κάθε δικαίωμα, το ρόλο του επιμελητή, όπου έχει κάθε δικαίωμα, εκτός το να προσθέτει ή να φέρει άτομα σε μια σελίδα. Μπορεί να είναι συντονιστής, διαφημιστής, αναλυτής, διαχειριστής αγγελιών εργασίας, live, για live βίντεο. Μπορούμε να έχουμε οτιδήποτε ρόλο θέλουμε, έτσι ώστε να ελέγχουμε τις δυνατότητες που έχει κάθε χρήστης που είναι, έχει ρόλο στη σελίδα μας, έτσι ώστε να μην μας προκαλέσουν ζημιά κάποιοι χρήστες οι οποίοι μπορεί να μην γνωρίζουν τόσο καλά να δουλέψουν το Facebook, ή μπορεί να μην θέλουμε να έχουν πλήρη πρόσβαση στα μηνύματα, να μην βλέπουν προσωπικά δεδομένα ή να μην βλέπουν analytics. Μπορούμε μέσα από τους ρόλους να τα ξεκαθαρίσουμε. Το βασικότερο εργαλείο που μας δίνει η δημιουργία μιας επαγγελματικής σελίδας είναι τα στατιστικά στοιχεία του Facebook. Μπορώ να μπω και να δω και να αναλύσω το κοινό μου, τις αλληλεπιδράσεις του, θετικές ή αρνητικές. Ναι, μάλιστα, ακόμα και τις αρνητικές αντιδράσεις μπορώ να δω που έχουν γίνει σε κάποια αποσταρίσματά μου, έτσι ώστε να ξέρω την επόμενη φορά τι να μην χρησιμοποιήσω. Να αρχίσω να υποψιάζομαι τι δεν αρέσει, τι είναι αυτό που αρέσει, και αναλόγως να κρίνω τα επόμενά μου βήματα, τις επόμενές μου αναρτήσεις. Πέρα λοιπόν από τις θετικές και τις αρνητικές αντιδράσεις, μπορώ να δω σε πόσο αρέσει, την απήχηση που είχαν συγκεντρωτικά οι αναρτήσεις μου, τις δημοσιεύσεις μου, να τις δω αναλυτικά, μπορώ να δω τις εκδηλώσεις που έχω δημιουργήσει, βίντεο, δημογραφικά στοιχεία, ποιο είναι το κοινό μου, είναι άντρες, γυναίκες, είναι τι ηλικίας, από ποια περιοχή, όλα αυτά μπορώ να τα δω μέσα από τα στατιστικά της ίδιας της σελίδας, με πάρα πολύ απλά βηματάκια. Απλά μπαίνω στη σελίδα μου και πατάω πάνω αριστερά ρυθμίσεις και βλέπω τα στατιστικά. Συγγνώμη, όχι στις ρυθμίσεις, πάνω στο μενού μου έχει στατιστικά. Τα κάνω κι εγώ επειδή βιάζομαι και λίγο αγχώνομαι, η αλήθεια είναι. Και κάνω κι εγώ τα λαθάκια μου έτσι τώρα εδώ, τα σαρδά μου, αλλά με συγχωρείτε. Άλλωστε το έχουμε πει, γι' αυτό με έχετε αγαπήσει. Ωραία, μόνος μου τα λέω, μόνος μου γελάω. Λοιπόν, για να σας το κάνω ακόμα πιο εύκολο, γιατί τα analytics δεν είναι εύκολα, αλλά εγώ θα σας το κάνω ακόμα πιο εύκολα λέγοντάς σας ότι υπάρχει και αντίστοιχη εφαρμογή στο είτε στο Play Store είτε στις της Apple, έτσι, το αντίστοιχο, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι, για να κατεβάσετε την εφαρμογή Facebook Analytics. Την κατεβάζω, App Store, το μου ήρθε.
Την κατεβάζω λοιπόν, την περνάω στο κινητό μου και αυτό μου δείχνει μία σύντομη επισκόπηση σχετικά με τα analytics της σελίδας μου. Και είναι πάρα πολύ εύκολο μέσα από εκεί να τα διαβάσω και να έχω μία πάρα πολύ καλή σύντομη εικόνα για το πώς πάει η σελίδα μου. Άλλο ένα πάρα πολύ δυνατό και χρήσιμο εργαλείο, ειδικά για εσάς που έχετε e-shop, είναι το Pixel του Facebook. Ένα κλειδί το οποίο το ενσωματώνω στην ιστοσελίδα μου και αρχίζω και παρατηρώ ουσιαστικά το κοινό το οποίο και πώς αλληλεπιδράει στα social μου, στο Facebook βασικά συγκεκριμένα, αλλά αντίστοιχα και πώς αλληλεπιδράει στην σελίδα μου. Μπορώ να πω σε αυτούς που έχουν επισκεφτεί την ιστοσελίδα μου ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει και η σελίδα μου στο Facebook. Αφού είσαι χρήστης του Facebook, κάνε μου ένα like να παρακολουθείς αυτά που έχω να σου δείξω, αυτά που έχω να σου δώσω. Αντίστροφα, αυτοί που με έχουν βρει στο Facebook, να τους δείξω ότι υπάρχει και μία ιστοσελίδα που μπορούν να βρουν πάρα πολλές πληροφορίες, αναλυτικά στοιχεία, δεδομένα και όμορφα οργανωμένα, ταξινομημένα με τα μενού τους, με τα κουμπιά τους, με τις προσφορές μου, με όλα μου. Φυσικά το Pixel με βοηθάει στο να παρακολουθήσω τις μετατροπές, τι έκαναν οι χρήστες στην σελίδα μου, τι πρόσθεσαν στο καλάθι, έτσι, ποιοι αγόρασαν, και άρα αυτό θα με βοηθήσει έτσι ώστε να κάνω βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων των μετατροπών μου, να κάνω remarketing campaigns. Το remarketing campaigns είναι οι διαφημίσεις ουσιαστικά που ακολουθούν τους χρήστες μας που ήδη μας έχουν επισκεφτεί μία φορά. Αυτά είχα να σας πω μόλις έφτασε στο τέλος του άλλο ένα podcast. Ελπίζω να σας κάλυψα με αυτά που σας είπα βασικά πράγματα για τις επαγγελματικές σελίδες στο Facebook. Είμαι στη διάθεσή σας να μου κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε. Μπορείτε να με βρείτε σε οποιοδήποτε social χρησιμοποιείτε και σας εξυπηρετεί. Και φυσικά μην ξεχνάτε να κάνετε την εγγραφή σας και τα follow σας σε όλα τα social τα οποία εσάς βολεύουν και εξυπηρετούν. Και μην διστάζετε να μου στέλνετε μηνύματα, σχόλια, να κάνετε like ή ακόμα και dislike. Όλα είναι δεκτά, όλα είναι εφικτά και για όλα είμαι εδώ να σας απαντήσω. Μέχρι το επόμενο podcast σας χαιρετώ. Μάρκος Μυρνάκης, Digital Media Strategist, εδώ για να σας λύσω κάθε σας απορία με απλά λόγια. Γεια σας.